Στη ΜΕΘ κορονοϊού νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μια 20χρονη τα τελευταία 24 ώρα. Η άτυχη κοπέλα πάσχει από υποκείμενα νοσήματα ενώ νοσεί και με κορονοϊό σύμφωνα με τους γιατρούς. Έχουμε μπει στην τρίτη εβδομάδα νοσηλείας του συγκεκριμένου ασθενή, τη συγκεκριμένη ασθενούς, η οποία όντως έχει πολύ σοβαρά υποκείμενα νοσήματα και η οποία νοσεί με πολύ βαριά νόσο COVID-19. Έχει υποβληθεί σε τραχιοστομία. Γενικά είναι μια πολύ δύσκολη διαχείριση. Αυτά τα άτομα λόγω των χρόνων νοσημάτων έχουν και ανατομικής φύσεως διαταραχές και ο οργανισμός τους γενικά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πάντα στην καλύτερη κατάσταση. Και βέβαια η νόσος COVID όταν είναι τόσο πολύ βαριά επηρεάζει όλα τα συστήματα. Γι' αυτό και η εμπειρία και τόσων ημινών αλλά και η πρόγνωση γενικά είναι δύσκολη. Παρ' όλα αυτά, η προσπάθεια συνεχίζεται στο μέγιστο, γιατί ακριβώς είναι ένα νέο άτομο και όλοι θέλουμε, αν είναι δυνατόν, να τα καταφέρει να κερδίσει το στοίχημα της επιβίωσης. Αλλά αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να το απαντήσει αυτό. Την ίδια ώρα, ο κ. Κοκκόρης αναφέρθηκε και στην τέταρτη δόση εμβολίου, επισημένοντας χαρακτηριστικά. Υπήρξε ένας αριθμός υπερηλίκων που ήρθαν. Δεν μπορώ να πω ότι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Είναι γεγονός ότι η τέταρτη δόση βοηθάει συγκεκριμένες ομάδες. Δεν γνωρίζω αν τελικά θα δοθεί ευρωπαϊκή οδηγία, γιατί αυτό περιμένουμε για όλες τις ηλικίες για τέταρτη δόση. Αυτό πάντως που είναι σίγουρο είναι ότι το Σεπτέμβριο όλοι θα κάνουμε κάποια νέα δόση εμβολίου, η οποία πιθανόν να είναι μια καινούργια δόση. Σήμερα στο νοσοκομείο Βόλου πάντως νοσηλεύονται ακόμη 28 ασθενείς στις κλινικές COVID. Παράλληλα, το τελευταίο 24ωρο δεν σημειώθηκε κανένας νέος θάνατος ασθενούς από τον κορονοϊό.